Λοιπόν, εκεί θα πάμε. Ναι! Θα πάμε στο Justin Bieber και στη Hailey Bieber. Έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε χθες, ότι ο Justin Bieber είναι στη Μήλο και συνεχίζει την κρουαζιέρα του στο Αιγαίο. Μπαίνω σκέψου και βλέπω το στυλ της, τα μαλλιά της. Και πήρε το επίθετό του. Μπράβο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικά πλάνα που βεβαίως εξασφάλισε το Mykonos Live TV και ο αγαπημένος μας Πέτρος Νάζος, όπου ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε την άφιξη του Justin Bieber και της γυναίκας του, της Hailey. Ανάλογα, πώς το ξέρεις, αμερικάνικα ή αγγλικά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι ουσιαστικά ο Justin Bieber ξεκίνησε από τη Μύκονο, συνεχίζει την κρουαζιέρα του, έχει περάσει Μήλο, έχει πάει Πάρο. Πολλά άτομα ασφάλεια είχε. Κουφονίσια. Έχει λοιπόν δύο σωματοφύλακες που είναι εκεί που βλέπουμε στο πλάνο που είδαμε, ήταν δύο σωματοφύλακες που είναι δίπλα του. Έγραψε, αν δεν κάνω λάθος, στο Instagram κάτι φανταστικό για τη Μήλο και έγινε χαμός. Έλα, Γιάννη. Γιατί λοιπόν ουσιαστικά πήγε στα σοκάκια εκεί της Μήλου και δοκίμασε ουσιαστικά. Να πούμε τι έγραψε. Έγραψε ότι είναι βγαλμένη από όνειρο η Μήλος, γιατί δεν πήγε μόνο αυτό που λέμε στις παραλίες, αλλά πήγε και στα σοκάκια του νησιού, όπου μάλιστα δοκίμαζε και τις παραδοσιακές γεύσεις. Και καταλαβαίνεις βέβαια ότι εντάξει, άμα δοκιμάσει και ελληνική κουζίνα, σίγουρα είναι βγαλμένο από όνειρο αυτό το νησί. Και έχει κάνει το γύρο του κόσμου σωστό, φωτογραφία του με έναν 79χρονο ψαρά που έπιασε τη συζήτηση. Που δεν τον ήξερε. Έγιναν φίλοι, έγιναν κολλητοί. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι κυκλοφορεί λοιπόν σε ένα Αιγαίο. Όχι, ένα τυχαίο σαράς που δεν τον ήξερε, αλλά μόνο τώρα κοντεύουμε να μην το ξέρουμε εμείς. Κυκλοφορεί με ένα σκάφος λοιπόν στο Αιγαίο, το οποίο είναι 55 μέτρων και σύμφωνα με πληροφορίες τον νοικιάζει 250.000 ευρώ την εβδομάδα. Κρίμα. Για να καταλάβετε, μιλάμε για πολυτέλεια, μιλάμε για κλειδί, μιλάμε για Justin Bieber. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα, γιατί πριν από 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ή 5, είχε πάει στη Σαντορίνη, στο στούντιο του Κώστα του Καλημέρη, όπου είχε ηχογραφήσει και ένα τραγούδι τότε. Γιατί είναι πολύ φίλος με τον Κώστα του Καλημέρη. Πολύ μου αρέσει που εξυπνεί την Ελλάδα και γράφει τόσο ωραία σχόλια και πάρα πολλά. Και λοιπόν, και από τη Μήλο πήγε στην Ίο. Πήγε στην Ίο. Και θα συνδεθούμε τώρα με τον Justin Bieber και τη Hailey Bieber. Λοιπόν, με την Βάσο Πετρίδη, που είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, στο οποίο έμεινε. Πέρασε λίγες ώρες ο Justin. Εδώ είναι η κυρία Πετρίδη. Γεια σας, κυρία Πετρίδη, τι κάνετε? Καλημέρα, μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Για πείτε μας λοιπόν τα πάντα για το 24ωρο του Justin με τη σύζυγό του στην Ίο. Λοιπόν, ήρθανε ως πελάτες, νοικιάσανε μια σουίτα στο ξενοδοχείο για την ημέρα για να ξεκουραστούν. Ήτανε πολύ, πάρα πολύ απλή. Τελείως σεβαστήκαμε την ιδιωτικότητά τους. Πήραμε όλα τα κινητά από το προσωπικό και ζητήσαμε τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους να το σεβαστούν ότι είχαν μερικές ώρες ελεύθεροι. Πάγανε, κολυμπήσανε στην πισίνα, ήρθανε, είδανε την εκκλησία, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο των εκκλησιών. Και γενικά ήταν ένα πάρα πολύ χαρούμενο και απλό ζευγάρι. Λοιπόν, να πω κάτι πάντως, ότι μιλάμε για ένα τεράστιο στάρ αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Είναι λογικό, πέρα από τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει ο ίδιος, δεν έχετε δει να τον έχει τραβήξει κάποιος παπαράζι. Οπότε είναι λογικό αυτό που λέει τώρα η κυρία Πετρίδη. Να ζητάει ιδιωτικότητα. Μόνο πέρα από τον Πέτρο, που ο Πέτρος, εντάξει, αποκλειστικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έκανε ο Πέτρος. Πάρα πολύ και παγκόσμια αποκλειστικότητα. Και γνωρίζω πολύ καλά αυτό που είπε, ότι μπορεί, παρακαλούν το προσωπικό του ξενοδοχείου να μην τραβήξουν καμία φωτογραφία. Αυτό γίνεται και σε άλλους τέτοιου level star και με τον Δικάπριο έχει γίνει και με άλλους. Καλά τα λέω, κυρία Πετρίδη? Έτσι είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να έχουν μερικά λεπτά ή μερικές μέρες απόλυτης ηρεμίας, χωρίς να πολιορκούνται από κόσμους, κόσμο με κινητά, με από τους παπαράτσι. Το έχουν ανάγκη πραγματικά να έχουν τη ζωή τους και την ηρεμία. Πείτε μου κάτι που με νοιάζει πολύ. Η Χάιλι ήταν άβαφη. Συνέχεια. Είναι απλά κούκλα. Κούκλα, ναι. Κούκλα, άβαφη, πολύ φυσική. Τρώει τίποτα. Μια χαρά τρώει. Ζήτησαν κάτι ελληνικό να φάνε, να δοκιμάσουν κάτι ελληνικό? Ναι, δοκιμάσανε από την κουζίνα μας, γιατί στο Καλύλο έχουμε ελληνική κουζίνα και το μεσημέρι προσπαθούμε να έχουμε παραδοσιακές γεύσεις, οπότε φάγανε και γάβρο τηγανιτό, που δεν θα το περίμενες ποτέ από ένα μοντέλο να τρώει τηγανιτά, και δοκιμάσανε από όλα και φάβα και από όλα. Είναι πάρα πολύ απλή και τους αρέσει και η ελληνική κουζίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σας περιμένουμε. Και σας. Μακάρι, το εύχομαι. Καλό καλοκαίρι να έχετε.